Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2014 Όταν ο Μάνος Δασκαλάκης άφησε την τελευταία του πνοή Σε μία από τις πιο επικίνδυνες στροφές των σεισών Εάν κάποιος δεν βιώσει κάτι τέτοιο που εύχομαι κανείς πια Και μακάρι ευχή μου να πραγματοποιηθεί Εάν κάποιος δεν βιώσει αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Σχεδόν ένα χρόνο μετά και παρά τον ανίποτο πόνο, ο πατέρα του βρέθηκε στο πλατό τη εκπομπή Κρήτη σήμερα, όπου με περισσή αξιοπρέπεια απευθύνε έκκληση στου υπευθύνου, ώστε οι θυσίε στο μολόχ τη ασφάλτου στο νησί επιτέλου να σταματήσουν. Υπάρχει τεχνική έκθεση, έτσι να το πω για την. Ε του τεχνικού μας συμβούλου, η οποία λέει ότι ε, υπάρχει φρενάρισμα απότομο, το παιδί ευνηδιάστηκε, φοβήθηκε ή του έκλεισαν το δρόμο. Ε, αυτά είναι λοιπόν τα δύο που θέλω να πω εγώ. Ότι ενδεχομένως κάποιος να του έκλεισε το δρόμο που δεν μπορούμε να το μάθουμε. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι τη συμπεριφορά. Μπορεί κάποια κακή συμπεριφορά οδηγού από... Χωρίς να το θέλει. Ακούσει ο λάθος. Το άλλο θέμα είναι αν πετάχτηκε κάποιο ζώο. Ο κύριος Νίκος Δασκαλάκη συγκινημένος μίλησε για το γιο του που ήταν έτοιμος να παντρευτεί, έκανε σχέδια για το μέλλον και τελικά σε μια στιγμή όλα αυτά γκρεμίστηκαν ενώ απολάμβανε τη βόλτα με τη μηχανή του. Στο δυστύχημα του παιδιού μου, εάν υπήρχε μια κάμερα να γράψει θα ξέρανε. Βέβαια δεν είμαι οπαδός και λόγω των δημοκρατικών υπευθύσεων του, του μεγάλου αδελφού να μας παρακολουθούν αλλά νομίζω ότι στην Εθνική και ιδιαίτερα στα σημεία που αναφέρατε τα δύσκολα θα έπρεπε να υπάρχει καταγραφή της κίνησης. Στόχος της παρουσίας του πατέρα του Μάνου Δασκαλάκη στο πλατό της εκπομπής, η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών σε Κρήτη αλλά και Αθήνα, ώστε το νησί επιτέλους να αποκτήσει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο που θα βάλει τέλος στη μαύρη λίστα των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα.